Και πάμε. Πάμε με Άδωνη Γεωργιάδη, φίλες και φίλοι, να βγάλουμε ειδήσεις. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, Γιώργο. Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Και πολλά για τη γιορτή σου προχθές. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη, και εύχομαι το καλύτερο στην οικογένειά σας, στον κόσμο. Και βέβαια, διαβάζοντας την καθημερινή σήμερα και την υπουργική απόφαση για διανεοδότηση εταιριών μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας και όλο αυτό το σχέδιο το οποίο έχετε, μας είχατε δώσει μια γεύση πριν από 20 μέρες ότι θα δίνουμε δάνεια στο 25% του τζίρου, αλλά θέλω σήμερα, όπως λέει η κυρία Παγώνη, φίλη σας που είναι από νωρίς εδώ, θα πάμε σταδιακά στα μέτρα κάθε 7 μέρες και βλέποντας. Καλημέρα, Πρόεδρε, το Επιμελητηρίο. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλώς τον, ναι. Μαζί μας η κυρία Νικολοπούλου, άρα έχουμε. Καλημέρα, Πρόεδρε. Άρα έχουμε, κύριε Γεωργιάδη, στην παρέα μας μία δικηγόρο, μία γιατρό, τον πρόεδρο της Ραχοκαλιάς της οικονομίας που είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, τον Νίκο τον Ερεθρόγλου, και ρωτώ λοιπόν, πρώτη κατοικία για τον πολίτη. Θα ξεκινήσω από εκεί και μετά θα πάω στα δάνεια με κρατική εγγύηση. Αυτός ο οποίος υπέστη ζημιά, αποδεδειγμένα θα πρέπει να δείχνει ότι ανήκει στους πληττόμενους, αποδεδειγμένα ότι έχει κλείσει επιχείρηση, ώστε να του στηρίξετε το δάνειο με κρατική επιδότηση. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Αυτιά, δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Έχουμε βγάλει αναλυτικά τους ΚΑΔ. Μάλιστα. Άρα ξέρουμε αυτομάτως ποιες επιχειρήσεις ανήκουν στις πληττόμενες και ποιες επιχειρήσεις είναι στις μη πληττόμενες. Τώρα, για να το πω χονδρικά, το 85% περίπου των επιχειρήσεων έχει μπει στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Δηλαδή, πολύ λίγες δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Ξέρω τα σούπερ μάρκετ, η ΔΕΗ, τα φαρμακεία κτλ. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι στις πληττόμενες. Αυτοί που είναι στις πληττόμενες, ναι, στους διάφορους κύκλους που βγάλαμε, θα έχουν το δικαίωμα, εφόσον είναι ενήμεροι τραπεζικά, ναι, να κάνουν αίτηση. Πού? Από τις αρχές Μαΐου, ναι, σε όποια τράπεζα θέλουν. Μάλιστα. Έχουμε βάλει μέσα στη σύμβαση και τις 4 συστημικές τράπεζες. Μάλιστα. Αλλά έχουμε βάλει μέσα και τις συνεταιριστικές τράπεζες και τις μικρότερες ιδιωτικές τράπεζες. Είναι πολλές οι επιλογές. Θα πας λοιπόν στην τράπεζά σου, θα ζητήσεις το συγκεκριμένο τραπεζικό προϊόν. Η εντολή που έχουν οι τράπεζες είναι να δίνουν εύκολα αυτό το προϊόν. Προσέξτε, ναι, για το 20% που θα χρειάζεται η προσωπική κάλυψη, δεν θα είναι κάλυψη με ακίνητα, αλλά υποθήκες. Γιατί είναι κεφάλαιο κίνησης. Θα είναι κάλυψη, ξέρω εγώ, με την απόδειξη του τζίρου σου ή με πιταγές ή με μετρητά ενδεχομένως αν έχεις. Πάντως θα είναι με κάτι πολύ απλό, όχι με κάτι σύνθετο. Και αυτομάτως οι τράπεζες θα σου δίνουν εντός λίγων ημερών το 25% του τζίρου σου, έως το 25%. Έως. Κάποιος μπορεί να ζητήσει το 10%, κάποιος μπορεί να ζητήσει το 5%. Κάποιος μπορεί να ζητήσει... Αν τώρα κάποιος θέλει πάνω από το 25%, Γιώργο. Εκεί τι γίνεται? Ούτε αυτό έχει αποκλειστεί. Αν πάει με μια τεκμηριωμένη, με ένα τεκμηριωμένο business plan, γιατί η συγκεκριμένη επιχείρηση ειδικά χρειάζεται περισσότερα χρήματα, οι τράπεζες έχουν δικαίωμα με αυτό το προϊόν, λέει το εγγυημένο, να δώσουν και πάνω από το 25. Να σας πω ότι είχαμε μια σημαντική εξέλιξη. Η Τράπεζα της Ελλάδος, και ευχαριστώ προσωπικά τον διοικητή, τον κύριο Σουνάρα, για αυτό, έβγαλε απόφαση όπου πήρε πάνω της το συγκεκριμένο προϊόν ως εγγύηση, παρέχοντας στις τράπεζες μηδενικό πλέον ρίσκο για να δίνουν χρήματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Μισό σε λεπτό. Αυτό το δάνειο. Μισό, να κάνουμε μια στάση. Κυρία Νικολοπούλου, να τα σημειώνω τα λεφτά. Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, να τα σημειώνουμε, διότι στήριξη επιχείρηση σημαίνει δουλειά για τον κόσμο. Δουλειά για τον κόσμο σημαίνει η κατσαρόλα γεμίζει. Τα λέω πολύ πολύ απλά, παιδιά. Ούτε μακροοικονομίες, ούτε τίποτα. Τα καταλάβει ο κόσμος. Άρα λοιπόν, από την ερχόμενη εβδομάδα, όσοι είναι πληττόμενοι ως επιχειρηματίες, αλλά μπορούν με μία αίτηση στην τράπεζα, η τράπεζα θα ξέρει μέσω ΚΑΔ ποιος είσαι, για παράδειγμα, Ελευθερόγλου, έτσι, λαμβάνει ως δάνειο το 25% του τζίρου. Σωστά. Δάνειο, ως δάνειο λοιπόν κεφαλαίου κίνησης. Μπράβο. Ως δάνειο κεφαλαίου κίνησης. Τι χαρτιά θα χρειάζονται? Το δάνειο θα είναι... Τι χαρτιά θα χρειάζονται? Μόνο το τζίρο, ναι, μόνο το τζίρο, τίποτα άλλο. Ναι. Η τράπεζα έχει το τραπεζικό σου προφίλ. Ναι. Ποιοι δεν θα μπορούν να το πάρουν? Μόνο όσοι δεν πλήρωναν τα παλιά τους δάνεια. Όσοι δεν πλήρωναν τα παλιά τους δάνεια. Μέχρι πότε? Όποιος τα πλήρωνε έως 31 Δεκεμβρίου του 19, ναι, δηλαδή όποιος απλώς χρωστάει τις δόσεις του 2020, αυτός είναι ενήμερος και μπορεί να πάρει κανονικά το δάνειο. Όποιος όμως δεν πλήρωνε μέσα στο 19 τα δάνειά του, αυτός δεν θα μπορεί να πάρει το δάνειο. Άρα, φυσικά, αν έχεις κάνει ρύθμιση και πληρώνεις τη ρύθμισή σου, είσαι ενήμερος.
Α, και τα ρυθμιζόμενα μπαίνουν. Άρα, όποιος λοιπόν έχει ρυθμίσει και τηρεί τη ρύθμισή του, είναι ενήμερος και θα μπορεί να πάρει το δάνειο. Για αυτό το μεγάλο θέμα. Ο λόγος στην κυρία Νικολοπούλου και τον πρόεδρο να το κλείσουμε για να πάμε στον κόσμο. Ελάτε, κυρία Νικολοπούλου, είπε. Μία ερώτηση μόνο, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, το βασικό κριτήριο αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης για το δάνειο αυτό είναι η μεταβολή του τζίρου? Δεν είναι μεταβολή. Δεν χρειάζεται να αποδείξει μεταβολή. Ούτε εφόσον αυτό είσαι στο ΣΚΑΔ, θα πάρεις τον τελευταίο σου τζίρο και θα πας στην τράπεζα και θα πεις: εγώ είχα τζίρο, ας πούμε. Όχι, όχι, ετήσιο. Το τζίρο του 18 που είναι που έχει κάνει καθάριση, δεν προλάβει να κάνει 19. Λοιπόν, έχω κάνει τζίρο, ας πούμε, 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θέλω να πάρω 25.000. Το 80% των 25.000 είναι εγγυημένα από εμάς, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Και μάλιστα, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, γιατί θέλω έτσι να δώσω και ένα μήνυμα πώς πρέπει να είμαστε κατά τη γνώμη μου αυτή την περίοδο. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα, κύριε, αυτή είναι ένα εργαλείο που μέσα στην κρίση θα δείτε θα αναδειχθεί ως πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Είναι ίσως το πιο βασικό εργαλείο που θα έχει το κράτος για να μπορέσει να κάνει σημαντικές δουλειές. Μάλιστα, προχθές στη Βουλή πέρασαν και ορισμένες τροπολογίες και έρχαν και ευρυτά τη στήριξη από όλα τα κόμματα. Ακριβώς πρωτοβουλίες που πήραμε για να κάνουμε την Αναπτυξιακή Τράπεζα περισσότερο ελκυστική και περισσότερο αποτελεσματική. Πρέπει να σου πω ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα ψηφίστηκε ο νόμος της. Είχε ξεκινήσει ιδέα από παλιά. Μην το σκοτώσουμε τώρα. Έλα, το πω. Άσε, ναι, Γιώργο μου. Ναι. Να πάμε στα άλλα τώρα. Επί του Γιάννη Δραγασάκη. Μάλιστα. Και τότε τον ψήφισε η Νέα Δημοκρατία τον νόμο αυτόν. Και τώρα συνεχίζεται επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη και της δικής μου υπουργίας. Ο στόχος μας είναι να βάλω αυτό το εργαλείο σε πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, να μπει μπροστά και να βοηθήσει όλες τις επιχείρησεις. Γιατί προσέξτε, σωστό, θα έχουμε ένα πρόβλημα στην οικονομία μας, πρέπει να το εξηγήσουμε. Θα υπάρξουν πολλές επιχειρήσεις που είναι προβληματικές, οι οποίες που δεν μπορούν να πληρώνουν τα δάνειά τους. Εκεί θα πρέπει να σχεδιάσουμε εργαλείο και για αυτές. Τι σκέφτεστε? Τι σκέφτεστε για αυτές? Θα ανακοινώσουμε και για αυτές σχέδιο. Κάντε το σήμερα, κύριε Γεωργιάδη, αφού είπαμε για τις ΜΕΝ. Μην το χάσουμε. Όλη η Ελλάδα σας βλέπει. Μιλάτε στην πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Κύριε Γεωργιάδη, δεν μιλάτε. Μιλάτε στην πρώτη εκπομπή τη ελληνική τηλεόραση. Έτσι, μπράβο. Είμαι και συχνό στα μόνα τη εκπομπή και εγώ και η κυρία Παγώνη. Λοιπόν, έχουμε και κάτι και νούμερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κύριε Γεωργιάδη, λοιπόν, για τι επιχειρήσει γελάει ο Χατζηδόσιο που δεν μπορούν. Κάτι σημαντικό. Ελάτε. Για να πάρει το δάνειο, ναι, ή για να πάρει την πληρωμή επιτοκίου, για να πάρει οποιοδήποτε από τα εργαλεία που φτιάχνουμε, ναι, θα δεσμεύεσαι γραπτό ότι θα διατηρήσει τι θέσει εργασία τουλάχιστον μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2020. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Άρα συνδέεται το εργαλείο με, ναι, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Εμείς δεν δίνουμε τα λεφτά σε επιχειρήσεις, Γιώργο μου, για να πάρουν επιχειρήσεις λεφτά. Δίνουμε τα λεφτά σε επιχειρήσεις εγγυημένα από εμάς, φτηνά, για να κρατήσουν τους εργαζομένους στη θέση τους και να ξεκινήσει πάλι η οικονομία. Τώρα, αυτό είναι το νόημα. Τούτο εδώ είναι 7 δισεκατομμύρια. Ξαναλέμε πάλι την πρώτη είδηση της ημέρας ή μάλλον follow-up στο πρωτοσέλιδο το οικονομικό της Καθημερινής, το σπουδαίο ρεπορτάζ, που λέει τι, 7 δις σε επιχειρήσεις, αρκεί να είσαι συνεπής, μπαίνεις στην τράπεζα, υποβάλεις την αίτηση, λες είμαι στον ΚΑΔ, είμαι πληττόμενος, έχει σταματήσει η δραστηριότητά μου. Η τράπεζα τι σου λέει, περάστε κυρία Γεωργιάδη να σας δώσουμε λεφτά μέσα από ένα χαλί με ροδοπέταλα ή σ' αρχίζει τα τηλέφωνα, αρχίζει τα ημίση μόνη, μήνυμας κλπ. Είναι υποχρεωμένη. Πολύ καλό το ερώτημα. Ελάτε. Και μου επιτρέπεις να πω και το εξής. Ελάτε. Πριν από λίγες μέρες η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ, ναι, η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, είπε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το ακούσουν πολύ προσεκτικά οι τραπεζίτες στην Ελλάδα. Ελάτε. Είπε: τώρα δεν είναι εποχή οι τράπεζες να εφαρμόζουν αυστηρά τα τραπεζικά κριτήρια. Σωστό. Τώρα είναι η εποχή οι τράπεζες εύκολα να δίνουν τα χρήματα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να πάρει μπροστά η οικονομία. Δηλαδή λέει η κυρία Λαγκάρντ, λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δώστε που χρήμα, είναι ο βασικός σου επόπτης, παιδιά δώστε χρήμα. Έτσι. Σταματήστε τα κόλπα. Και να πω και κάτι άλλο. Θέλω να σας πω ότι οι θα καταθέσεις, είμαι από πάνω προσωπικά. Οι καταθέσεις, όταν λέει η Καθημερινή, ξεκινήσει το πρόγραμμα, ναι, περίπου σε 10 μέρες από σήμερα. Όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα, θα παρακολουθώ τις τράπεζες και την ταχύτητα με την οποία εγκρίνουν το δανεισμό. Και άμα δεν το κάνουν, εάν χρειαστεί, ναι, να ψηφίσω νόμο για να υποχρεώ να τα δίνουν αυθημερών, θα το κάνω. Δεν θέλω να παρέμβω στα τραπεζικά, θέλω όμως να στείλω ένα μήνυμα. Τώρα, όταν με το καλό ξεκινήσει η άρση των μέτρων της καραντίνας,
πρέπει οι επιχειρήσεις να βρουν φτηνό και εύκολο χρήμα για να βάλουν μπρος ξανά τα μαγαζιά τους. Πάω και στο δεύτερο για να πάρω το λόγο ο κύριος Χατζηδοσίου. Δάνεια πολιτών και δόσεις δανείων. Και λέει ο πολίτης, ρε παιδιά, 10 χρόνια στο κεφάλι έφαγα 3 μνημόνια. Μ' αλλάξατε τα φώτα, πράσινο, κόκκινο, μπλε, ασπροκόκκινο, το άλλο που η κυρία που λέει τα χαλιά που λέει τα πολύχρωμα κλπ. Λοιπόν, μ' αλλάξατε τα φώτα. Κύριε Μηλαράκη. Μπράβο, καλή τη ώρα. Και πάνω που σήκωσα το κεφάλι μου να πάρω ανάσα, μου έρχεται ένας κορονοϊός και μου αλλάζει τα φώτα. Θα χάσω και το σπίτι μου. Το σχέδιό σας, κύριε Γεωργιάδη, για το σπίτι των πολιτών. Πριν απ' όλα, κύριε Γεωργιάδη, δώστε μια παράταση μέχρι 31 Δωδεκάτου να τελειώσουμε στον συνεπή, όχι τον στρατηγικό κακοπληρωτή, σε αυτόν που είναι συνεπής και αυτόν που επλήγει. Δώστε χρηματοδότηση δόσης για να μπορέσει να σάνει να πάει μπρος. Φύγαμε. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδος. Ναι. Συγκεκριμένες για το που καταλήξαμε συμφωνία με τους δεσμούς, με την Τρόικα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε δεσμευτεί ότι εν μέσω αυτής της κρίσης δεν νοείται πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Άρα οπωσδήποτε θα υπάρξει λύση. Και η μάχη είναι για να δοθεί, όπως σωστά είπε ο Γιώργος Αυτιά, ναι, το δυνατόν πιο μακριά μπροστά στον χρόνο. Κύριε Υπουργέ, θα σας πω κάτι. Αλλά οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν τον κύριο Σταϊκούρα που έχει και την διαπραγμάτευση. Βλέπω να πηγαίνετε σε πολιτική λύση. Εάν πούνε οι τρεις οι λόρδοι των δανειστών, μερικοί τους λένε θεσμούς. Για να είσαι θεσμός πρέπει να έχεις εκλεγεί μέσω του λαού. Οι δανειστές λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουν ότι ο ελληνικός λαός πλήρωσε πολύ. Δεν μιλώ για στρατηγικούς κακοπληρωτές, μιλώ για αυτούς που υπέστησαν ζημιά. Πάρτε μια πολιτική λύση να πάμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Πάντως, θέλω να λανθάνει ο κόσμος, θα υπάρχει κρατική επιδότηση στις δόσεις. Θα υπάρξει στήριξη. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η πλατφόρμα, ναι, που έχουν μπει ήδη αρκετές χιλιάδες και όσων έχει γίνει αίτηση και εγκριθεί η αίτηση, παίρνουν κρατική επιδότηση και παίρνουν και ένα μερικό κούρεμα του δανείου τους. Αυτό ήδη είχε σχεδιαστεί και λειτουργούσε, ναι, και θα πάρει και παράταση ανάλογα της παράτασης που θα δοθεί για την πρώτη κατοικία. Από ό,τι κατάλαβα... Οφείλω να σας πω για να ξέρετε... Από ό,τι κατάλαβα σήμερα, ο Γεωργιάδης, γιατί για να στήσεις την επιχείρησή σου, που λέγες βιβλία από 12 χρονών. Σωστά. Και που λέγες ακόμη, 15 μέχρι να γίνεις αντιπρόεδρος. Έτσι δεν είναι. Με αγώνα, τα ξέρει ο κύριος Χατζηδοσίου. Δώστε μια λύση μέχρι τέλος του χρόνου. Γιατί. Και μπορείτε να το κάνετε. Γιατί έχετε και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δείτε τα γκάλοπ. Και έχετε και τη θέληση ως κυβέρνηση να το κάνετε. Και κάντε το. Σας το λέει ένας άνθρωπος που είναι μέσα στην κοινωνία. Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Δεν θα μείνει κανένας απροστάτευτος. Πάμε για πολιτική λύση. Μην ανησυχείτε. Πάμε για πολιτική λύση. Σας είπα. Πάμε για πολιτική λύση. Πάμε για πολιτική λύση. Εγώ, Γιώργο Αυτιά, ένα λεπτό. Δεν πιστεύω στις, ναι, μονομερείς ενέργειες. Πιστεύω στην καλόπιστη συνεννόηση. Δεν σώθηκες από τους δανειστές. Οι μονομερείς ενέργειες ενέχουν τον κίνδυνο να δημιουργήσουν ανησυχία στις αγορές και να προσθέσεις στις πολλές σου κρίσεις και άλλες κρίσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαι απολύτως βέβαιος και εξαιρετικά αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά. Χατζη Θεοδοσίου. Χατζη Θεοδοσίου, ο πρόεδρος, για το δανεισμό υπάρχει κάτι για να πάμε τώρα και τις καρέκλες και τα μαγαζιά που θα ανοίξουν, έτσι. Σου λέει είχα 30 καρέκλες και τραπέζια, τώρα θα γίνουν 15 οι καρέκλες και 15 τα τραπέζια. Αλλά ο φόρος θα είναι ίδιος. Ελάτε, κύριε Χατζη Θεοδοσίου. Για το δανεισμό με προλάβατε, κύριε Αυτιά. Καταρχήν να πω στον Υπουργό, ναι, μετά από 10 χρόνια κρίσης, όπως σωστά είπατε, υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν είναι ενήμεροι. Όλοι αυτοί τι κάνουμε, τους αφήνουμε στην τύχη τους. Δηλαδή, ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχει θέματα με τα δάνεια ξεπερνάει το 40%. Σωστό. Αυτοί όλοι λοιπόν με κάποιο τρόπο πρέπει να στηριχτούν. Πώς. Το δεύτερο. Για να απαντήσει τώρα, αυτός λοιπόν. Υπάρχουν δύο αρχές, ναι, εδώ. Ναι. Η πρώτη αρχή είναι ότι πρέπει επιτέλους κάποια φορά να υπάρχει κάποιο είδους επιβράβευση σε αυτόν που είναι ενήμερος, κύριε Χατζηδοσίου. Σωστό. Διότι αν τα εργαλεία είναι ακριβώς τα ίδια και για τον ένα και για τον άλλον, τότε στην ουσία τι λες, μην πληρώνει ποτέ τα δανειά σου, θα έρθει μια μέρα το κράτος, θα σε σώσει. Αυτό δεν είναι σωστό. Μπορώ, αν μου επιτρέψει και ο Σαφιάς, να απαντήσω στο πρώτο. Θα το βρούμε μπροστά μας ως καταστροφικό σενάριο. Από την άλλη, υπάρχει, ναι, όμως, σωστά το είπατε, και η ανάγκη να δεθεί λύση και για αυτές τις επιχειρήσεις που δεν είναι λίγες, που για τους χι λόγους δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν εν μέσω της κρίσης. Εκεί έχετε λύσει. Έχετε λύσει αυτό. Σας είπα προηγουμένως. Έτσι, μπράβο.
Το ανυπετίωση υπετίωση είναι μια μεγάλη ζήτηση στην οικονομία. Δεν το είπαμε τώρα. Δεν θέλανε. Γιατί θέλει κανείς να χάσει το μαγαζί του. Ένα λεπτό. Θέλει κανείς να χάσει το μαγαζί του. Την περιουσία του. Θέλει εσύ να χάσει το βιβλιοπωλείο σου. Δεν το θέλει. Ούτε τη διδασκαλία. Κανένα δεν θέλει. Έτσι είναι. Αυτά είναι απλά πράγματα στη ζωή. Ξαναλέω. Μέσα στις αρχές της οικονομίας. Το καταλαβαίνουμε όλοι όσοι καταλαβαίνουν από λεφτά. Είναι και η αρχή του να επιβραβεύεται αυτός που κάνει σωστά τη δουλειά του. Ο άλλος... Δεν μπορεί να γίνει. Ο κύριος Χατζηδοσίου το καταλαβαίνει αυτό που λέω. Αντιλαμβάνομαι το μεγάλο αριθμό των άλλων. Έχω πρόταση. Πείτε την πρόταση, κύριε Πρόεδρε. Αλλά... Πρόταση Χατζηδοσίου τώρα. Ναι, θα πω στα μηνύματα. Σε όλη την Ευρώπη ξέρει ο Υπουργός ναι. ότι για αυτές τις επιχειρήσεις που είναι ενήμερες δίνονται δωρεάν χρήματα για την επανεκκίνηση της οικονομίας του κορονοϊού. Άρα μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός. Ότι σε αυτές τις επιχειρήσεις που βράζουν δωρεάν δίνονται λεπτά. Πολύ λίγα χρήματα. Βεβαίως. Δεν δίνονται δωρεάν τα χρήματα που λέμε. Επιμένω ότι αν δείτε τι έγινε στη Γερμανία, τι έγινε στη Δανία, χρήματα δώθηκαν χρήματα που παίρνει δωρεάν. Μια μικρομεσαία επιχείρηση δωρεάν στη Γερμανία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι της τάξης των 5 και 10 χιλιάδων ευρώ ανά επιχείρηση. Εδώ δεν μιλάμε για 5-10 χιλιάδες ευρώ. Και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για να μην χαθούμε. Ένα λεπτό. Είναι σημαντικά. Μιλάμε για χαθήκαμε. Για το 25% του τζίρου σου. Κύριε Γεωργιάδη. Πολλά λεφτά. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Είπαμε στήριξη των ενήμερων πληττόμενων. Στήριξη των πληττόμενων που άθελά τους βρέθηκαν σε περιδίνηση. Και τρελαθήκαν οι άνθρωποι. Εκεί τι σκέφτεστε. Σας είπα μέσω της αναπτυξιακής τραπέζης, θα εκπονήσουμε και εργαλείο για αυτές τις επιχειρήσεις. Για τις δεν θα δεύτερες. Είναι τόσο οικονομιακό και Μάλιστα. εύκολο, αλλά δέχομαι ως αρχή ότι πρέπει να βοηθήσουμε και εκείνους που για τους χι λόγους, γιατί εμείς έχουμε μια ιδιομορφία ως οικονομία, η βασική μας ιδιομορφία είναι ότι προερχόμαστε από μια δεκαετή κρίση. Αυτή είναι η βασική μας διαφορά από τους άλλους. Οι άλλοι έρχονται από μια περίοδο μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης, πρώτη κατοικία. Άρα έχουν και λίπος να κάψουν. Εμείς δυστυχώς μας έπεσε ο COVID. Την ώρα που ήμασταν εξουθενωμένοι από την προηγούμενη κρίση. Αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα που έχει να λύσει η κυβέρνηση και η κοινωνία. Είμαστε από πάνω Άρα, να βρούμε λύση. Κύριε Γεωργιάδη, σήμερα, εδώ στον Sky, μας λέτε με κάθε ευθύνη ως αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης ότι εμείς φέρνουμε ένα σχέδιο για την πρώτη κατοικία, φέρνουμε ένα σχέδιο για τις επιχειρήσεις με τα 7 δις κρατικής εγγύησης, δάνεια. Σκεφτόμαστε και τους καλοπληρωτές, αλλά και αυτούς που άθελά τους δεν μπόρεσαν να πληρώσουν γιατί ισοπεδώθηκαν από την κρίση. Άρα πάμε σε ένα τριπλό σχέδιο ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά το δανεισμό και την πρώτη κατοικία. Το είπα καλά? Σωστά. Η βασική μας ιδέα είναι ότι όταν αρχίσουμε να έρουμε τα μέτρα της καραντίνας, θα πρέπει να υπάρξει άμεσα μια μεγάλη ρευστότητα στην αγορά τέτοια, που θα επιτρέψει την οικονομία να ξαναπάρει μπρος. Ξέρεις, Γιώργο, αυτιά, αυτό που ζούμε δεν έχει ξαναγίνει στην πρόσφατη ιστορία. Κανείς μας δεν το έχει ούτε ζήσει, κόσμο. Ούτε ξέρει πώς θα το κάνει. 12 δις, και έχουμε το επιπλέον πρόβλημα ότι επειδή ταυτόχρονα είναι σε κλείσιμο οικονομίας και των βασικών μας πελατών, τόσο όσον αφορά στις εξαγωγές, όσο αφορά στον τουρισμό, αυτό κάνει την άσκηση ακόμα πιο δύσκολη. Όμως είμαι αισιόδοξος. Μέχρι τώρα τα έχουμε πάει καλά και θα σας πω κάτι άλλο ευχάριστο, μια και μιλάμε για την οικονομία. Η οικονομία μας το μήνα Απρίλιο, όπου ήταν ένας μήνας καραντίνας, η πιο σκληρή καραντίνα και όλα τα μέτρα έγιναν τον Απρίλιο. Θα περίμενε κανείς να είναι σχεδόν μηδέν. Δεν ήταν καθόλου μηδέν η οικονομία. Πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και αναφέρομαι να το ακούσει και ο κύριος Πρόεδρος, το ξέρει βέβαια σίγουρα, προχώρησαν άμεσα στον ψηφιακό του μετασχηματισμό. Επιχειρήσεις που δεν είχαν ηλεκτρονικές πωλήσεις, έφτιαξαν ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσα σε αυτές τις εβδομάδες. Στηρίξτε και τις εταιρείες. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αυξήθηκαν σε ύψη που θα θέλαμε χρόνια για να τα φτάσουμε με την φυσιολογική αύξηση που είχαν κατά το παρελθόν. Αυτό δημιούργησε αρκετό τζίρο που δεν τον υπολογίζαμε. Επίπεδα να σας πω ότι ως προς τα δημόσια έσοδα, οι επιχειρήσεις στο μεγαλύτερο τους μέρος εξακολουθούν να πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους, παρότι τους έχουμε δώσει. Είχαμε αύξηση καταθέσεων 2 δις. Και στις επιταγές είχαμε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ. Παρά την προστασία, το 87% εξοφλήθηκε. Στα μαγαζιά πώς λοιπόν, θα βάλετε τάξη. Άρα λοιπόν η οικονομία δείχνει να αντιδρά. Δεν είναι λοιπόν, σε κόμμα όπως θα νομίζουμε. Σημαντική η έκπτωση. Μπορώ να πω κάτι, Γιώργο. Ναι, Πρόεδρε, γιατί πάμε στα μαγαζιά τώρα. Πώς θα ανοίξουν τα μαγαζιά. Πάμε. Καταρχήν να συμφωνήσω με τον Υπουργό, γιατί τη Δευτέρα θα παρουσιάσουμε στο Sky με την Pulse ότι όντως οι αυξήσεις μέσω ίντερνετ, οι πωλήσεις έχουν τριπλασιαστεί. Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε, πώς θα ανοίξω τα μαγαζιά πολύ τώρα. Γρήγορα, πολύ γρήγορα, αν μπορώ, αυτό που είπε η κυρία Νικολοπούλου.
λέω στον υπουργό που έμεσα τον αφορά, ναι, σε μια χρονιά που παραδέχεται και ο πρωθυπουργός ότι είναι χαμένη, πρέπει να μιλήσουμε ή για 50% μείωση προκαταβολής ή για μηδενισμό, μείωση των φόρων που είναι αναγκαίες και μεταφορά των υποχρεώσεων για τέλος του χρόνου. Δεν μπορεί σε μια χρονιά που τη θεωρείς χαμένη να μιλάς για 100% προκαταβολή. Έτσι, αυτό είναι και στα Ικούρα μετά. Αυτό είναι και στα Ικούρα μετά που υπουργό, ακολουθεί. Πώς θα βάλεις τάξη στα μαγαζιά τώρα. Και πώς... επιχειρηματία. Υπουργέ. Περισσότερο αντίθετο από το 100% της προκαταβολής δεν θα βρείτε από μένα. Λοιπόν. Έτσι, δυστυχώς, επί Σαμαρά την είχαμε ρίξει το 50%, ο κόμος της Τσίπρα την πήγε στο 100%. Τώρα πρέπει να πάμε προς τα πίσω. Ξέρεις, πρόεδρε μου, το πρόβλημα πάντα με το προς τα πίσω είναι το εξής. Όταν πας το 50% είναι εύκολο. Αυξάνεσαι του κράτους. Όταν κάνεις το 150 ή το 100 που λες, γιατί δέχομαι ότι είναι το σωστό, τότε λοιπόν, πρέπει να δημιουργήσει τρύπα στα εκατομμύρια. Κύριε Γεωργιάδη, πώς θα ανοίξουν τα μαγαζιά. Ένα λεπτό. Πάντως, ένα λεπτό, παιδιά. Μην χαθείτε. Με ρωτάνε πάρα πολύ. Όχι. Μία διαπίστωση, απλά μία διαπίστωση ότι τον Απρίλιο πράγματι είχε έσοδα το κράτος λόγω του 25% της έκπτωσης. Αυτό τι δείχνει? Ότι αν πραγματικά βοηθήσετε τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Θα δείξουν. Πολύ σωστά λέτε και είπε και ο κύριος Πρόεδρος. Πράγματι θα αποδοθούν τα χρήματα. Ο χρόνος τρέχει, κυρία Νικολοπούλου. Δέχομαι αυτό που λέτε, αλλά αυτό είναι και ένα έβγε στην κυβέρνηση που σκέφτηκε λοιπόν, αυτό το μέτρο. Πάμε παρακάτω. Ξέρεις πού έβγε? Είναι ένα από τα μέτρα που πήραμε. Ένα λεπτό, Άδωνη. Και πράγματι, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Υπουργέ, ξέρετε πότε θα σας πω μπράβο, μωρέ. Όταν κρατήσετε την κοινωνία όρθια. Τότε. Και θα βγω δημόσια και θα το πω. Πάμε παρακάτω. Τα μαγαζιά πώς θα τα ανοίξει τώρα? Πώς θα ανοίξει, πώς το σκέφτεται ο Άδωνης? Λοιπόν, επειδή έχει κάνει σε μαγαζί, έχει πουλήσει, έχει βιβλιοπωλείο. Έτσι είναι, Νίκο. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εκπονήσει ένα πολύ αναλυτικό σχέδιο, το οποίο εξακολουθεί να μελετάτε και να προσπαθούμε να το συντονίσουμε, ναι, με όλους τους συναρμοδίους και με την επιτροπή του κυρίου Τσιόδρα. Ναι. Και τώρα που μιλάμε, και τώρα, από τις 7 το πρωί σήμερα έχουν ξεκινήσει, ναι, και εγώ θα πάω και εγώ μετά εκεί, η επιτροπή της εργασίας της. Χθες τελειώσαμε 10:30 το βράδυ. Νωρίς τελειώσαμε. Η διαδικασία. Εγώ έγραφα μέχρι τις 2. Η διαδικασία. Δεν έχουμε τις αντοχές του Γιώργου Αυτιά. Εμείς είμαστε, δεν έχουμε τόσο μεγάλη. Άστα τα ραφτά. Λοιπόν, πάμε. Πες μου τώρα τα μαγαζιά πώς. Η διαδικασία της επανεκκινήσεως, ναι, της οικονομίας, ναι, είναι πολύ πιο σύνθετη από τη διαδικασία του κλεισίματος. Άρα λοιπόν θέλει πολλή δουλειά και αν ήταν μόνο θέμα Υπουργείου Ανάπτυξης, σας έλεγα μπορούμε να την κάνουμε μόνοι μας. Εδώ μην ξεχνάτε ότι έχουμε μέσα τα επιδημιολογικά κριτήρια. Ποια είναι η πρόταση, Γεωργιάδη, θέλω. Ένα λεπτό. Θα πρέπει να μας πούνε ακριβώς τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε. Τώρα, πάστα, μου φύγεις, γιατί έχεις κάνει καλή ρητορική, αλλά έχεις πέσει σε εμάς τώρα. Πες μου λοιπόν η πρόταση, Γεωργιάδη, ποια είναι. Η πρόταση, Γεωργιάδη. Είναι τελείως αδύνατον να σου πω την πρόταση, Γεωργιάδη, στην τηλεόραση. Γιατί? Διότι οι ανακοινώσεις θα γίνονται μετά το διάγγελμα του κυρίου Πρωθυπουργού, ναι, με θεσμικό τρόπο, όπως πρέπει. Για τον εξής λόγο. Και αυτός που με ρωτάει και μου λέει ο Γεωργιάδης θα μου αφήσει το 1/3 των καθισμάτων και των τραπεζών. Τι το επαναλαμβάνω, τι του λες? Σε καθέναν από αυτούς που σας στέλνει mail και εμένα μου στέλνουν χιλιάδες κάθε, ναι, μέρα, έχω να δώσω την εξής απάντηση. Ελάτε. Για να πάρει μπρος η οικονομία μας και να έχουμε ελπίδα θα πάμε καλύτερα από τις πολύ δυσίωνες προβλέψεις που κάνουν κάποιοι για την Ελλάδα, θα πρέπει να δώσουμε στην αγορά ασφάλεια, ναι, και ασφάλεια θα δώσουμε όταν τους πείσουμε ότι έχουμε σχέδιο συγκροτημένο και ξέρουμε τι κάνουμε. Άρα όλα θα ανακοινώνονται με μέθοδο, επίσημα, στο σωστό χρόνο. Θα δίνουμε τις οδηγίες που πρέπει. Δεν θα αφήσουμε κανέναν επιχειρηματία να πάει να ανοίξει χωρίς να ξέρει τι πρέπει να κάνει και κανέναν πελάτη να μπαίνει σε ένα μαγαζί χωρίς να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και κανέναν υπάλληλο και εργαζόμενο σε μια επιχείρηση χωρίς να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Έχουμε σχέδιο, ναι, και θα δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει πολύ γρήγορα ότι θα πρέπει να αισθάνεται πλήρως ασφαλής, ξέρουμε τι κάνουμε και πώς θα γίνει. Και αυτό θα συνοδεύεται με οικονομικά μέτρα, με μέτρα ασφαλιστικά και με μέτρα υγείας. Με μέτρα και πρώτα. Υγείας, ναι, και οικονομικά και ασφαλιστικά. Πρώτα υγείας, πρώτα υγείας, έτσι είναι το σωστό. Έτσι, πρώτα υγείας και μετά όλα τα άλλα. Ασφαλιστικά. Παραλαμβάνω, πρώτα υγείας. Και μετά όλα τα άλλα. Ο Χατσιδεοδοσίου που είχε μια ταβέρνα και είχε 30 τραπέζια και τώρα πρέπει να είναι 2 μέτρα τόνα απόσταση από το άλλο και μοιραία τα 30 θα γίνουν 15. Εκεί θα υπάρξει πρόβλεψη. Γιώργο μου, σας δείξαμε μέχρι τώρα ότι είμαστε κάποια κυβέρνηση που δεν ακούει και δεν λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα. Με τον κύριο Χατσιδεοδοσίου εδώ είναι να σας το πει.
Υπάρχει φορά που με έχει πάρει τηλέφωνο και δεν έχω απαντήσει πιο γρήγορα μπορώ για να βρούμε λύση και μου έχει θέσει πράγματα σωστά. Αλήθεια είναι. Δεν τα είχα σκεφτεί και τα είχα υιοθετήσει. Δεν λέω όχι. Δεν λέω τα σκέφτομαι κιόλα. Έτσι είναι. Είναι αλήθεια. Ίσα-ίσα εμείς θέλουμε να είμαστε ούτε οι αλάθητοι, ούτε οι αποκαθέδρας. Εμείς είμαστε με τις πόρτες στο γραφείο μας, τα κινητά μας ανοιχτά, να μιλάμε την αγορά και τους θεσμικούς εκπροσώπους κάθε μέρα. Εκεί που υπάρχει ασχοχία, γιατί σας είπα το εγχείρημα είναι πάρα πολύ σύνθετο. Προφανώς θα προκύψουν προβλήματα που σήμερα δεν μπορούμε να σκεφτούμε, αλλά θα είμαστε από πάνω. Σωστό. Να δίνουμε λύση αυτομάτως. Αυτό θα κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, να τσιμώ το τελευταίο τρυπνό. Τέλος. Με το νέο αποθευτικό, τι συνεχίζουμε γίνεται. Συνεχίζουμε στα Ιγούρα, ναι. Ελάτε κύριε Χατζόδο. Δύο παρατηρήσεις πάρα πολύ γρήγορα. Δύο παρατηρήσεις που θυμίζεις άλλες εποχές. Γρήγορα, πάμε. Ναι. Όταν σήμερα ανοίγουν τα μαγαζιά, το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι? Οι αποστάσεις. Άρα θέλω να κάνω μια έκκληση μέσω του Υπουργού σε όλους τους δημάρχους. Ναι. Να πάνε σε μείωση των τελών πεζοδρομίου στο 50%, το 50%. Το έκανε η Γλυφάδα αυτό. Και όπου δεν μπορούν, όπου μπορούν μάλλον να δώσουν παραπάνω χώρο. Και σωστός. Το δεύτερο πολύ σύντομα, το ξέρω ο Υπουργός, ένα μεγάλο πρόβλημα των ξενοδοχείων, ειδικά των μικρότερων, ναι, είναι ανοίγοντας, έχουν τεράστιο θέμα το αν κάποια στιγμή όλοι στα ξενοδοχεία αυτά υπάρχει κοροναϊός και ψάχνουν ασφαλιστική κάλυψη. Ξέρω ότι υπάρχει θέμα μεταξύ του Υπουργείου και των εταιριών να υπάρξει ένα ποσό από την κυβέρνηση, έτσι ώστε τα ξενοδοχεία να καλυφθούν. Σωστό. Γιατί αν ένα ξενοδοχείο έχει τέτοιο θέμα, σωστό. Το κόστος που έχει είναι τεράστιο. Σωστός. Λάβετε στο τα πλαίσιο υπόψη των μέτρων για τον τουρισμό, ναι, αγαπητέ Πρόεδρε, ακριβώς, που είναι, ναι, άλλο κεφάλαιο, ναι, που θα παρουσιαστεί ξεχωριστά. Είναι τόσο μεγάλη η επίπτωση του τουρισμού στο ελληνικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν, που θα έχουμε ειδική παρουσίαση και ξεχωριστό σχέδιο. Έρχονται για επιταγές τον τουρισμό. Τουρισμού. Ένα λεπτό. Επίσης, να σας έρχονται πω, επιταγές τουρισμού εσωτερικού. Ότι δεν ακούσατε η επιδότηση τώρα, της εργασίας είναι έρχονται μία από τις βασικές μας σκέψεις. Υπουργέ. Είναι στη φάση που είμαστε ένα απαραίτητοι. Έρχονται επιταγές λοιπόν για εσωτερικό όλα τουρισμό. Όσα πρέπει να γίνουν, θα γίνουν με τον κατάλληλο τρόπο. Για να βγάλω τον κατάλληλο χρόνο και θα τα εξηγούμε δημόσια πολλές φορές, για να μην αισθάνεται κανένας ανασφάλεια ότι πάμε σε κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Έρχονται. Για τον πτωχευτικό κώδικα που είπε ο κ. Ελευθερόγλου, και ο οποίος έχει σχεδόν, ναι, ετοιμαστεί, να σας πω ότι έχει μια σημαντική ωφέλεια κατά τη γνώμη μου, διότι έχει τη δυνατότητα της ατομικής πτώχευσης. Δηλαδή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα μπορεί ένας άνθρωπος που για τους χι λόγους κακοτύχησε στη ζωή του, γιατί, ναι, σημαίνουν δυστυχώς στη ζωή και οι κακοτυχίες, να μπορεί να πηγαίνει στο δικαστήριο και να σβήνει όλα τα παλιά του χρέη. Φυσικά μένοντας χωρίς παρουσία, αλλά επιτέλους θα απαλλάσσεσαι από τα παλιά σου χρέη. Κύριε Υπουργέ, θα ισχύσει αυτή η οριζόντια απαλλαγή του χρέους? Θα ισχύσει άπαξ τη ζωή σου. Επειδή διαβάσαμε ότι υπάρχουν αντιλήψεις. Άπαξ τη ζωή σου θα έχεις το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας. Θα έχει, λέει, το κράτος να σου πει: κύριε, έχεις πάνω σου 100 δάνεια και χρέη. Μάλιστα. Εφόσον δέχεσαι να διαγραφεί η περιουσία σου και βλέπουμε ότι δεν έχεις καθόλου περιουσία, πατάμε το κουμπί μια φορά στη ζωή σου και ξεκινάς από την αρχή. Γιατί σήμερα ξέρετε τι συμβαίνει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αναγκάζονται. Κάνουν επιχειρήσεις στο όνομα άλλου ανθρώπου, κρύβονται για πάντα, μέχρι να πεθάνουν. Γιατί τους κυνηγάει το δάνειο που είχαν πάρει πριν από 20 χρόνια. Και βοηθάει και την παραοικονομία αυτό πολύ. Λοιπόν, φυσικά, Υπουργέ, βασικά αυτό είναι. Ευχαριστούμε. Άρα θα απαλλάσσεσαι οριστικά. Θα απαλλάσσεσαι οριστικά. Διαδικαστικής αποφάσεις θα απαλλάσσω οριστικά. Τώρα. Μία ερώτηση. Όχι, δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει. Πάμε σε διάλειμμα. Τι να σας κάνω. Τα υπόλοιπα στο κύριο Σταϊκούρα. Θα πω ένα τελευταίο. Όχι, δεν έχει άλλο. Θέλω να κάνω μια έκκληση, ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Άστο το πολιτικό. Χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ. Ναι, τι έγινε? Έγινε γνωστό στα κοινωνικά δίκτυα ότι ένα εμετικό παραλήρημα κατά του κυρίου Πρωθυπουργού. Είχε και εμένα μέσα, αλλά εμένα βγάζω έξω. Αφού βρίζει τον Πρωθυπουργό, είναι σαν να βρίζει όλη την Ελλάδα. Αλλά με χυδαίες εκφράσεις από εκλεγμένο δημοτικό σύμβουλο του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα και υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος, από ό,τι είδα μετά στις φωτογραφίες, ήταν με τον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Παπά, με όλους αγκαλιά. Είναι τόσο χυδαίες οι εκφράσεις που χρησιμοποίησε. Και τόσο ακραίος ο λόγος του, ότι μόλις έρθουμε τη δεύτερη φορά θα σας εξαχνώσουμε, είπε, μετά τη χειδολογία και τη Ήβρης, που νομίζω ότι δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας σήμερα, εφόσον εννοεί έστω και κατελάχιστο ότι θέλει να έχουμε κάποιο είδους πολιτικό πολιτισμό, να μην διαγράψει άμεσα τον λόγο στέλεχος. Εάν πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ δείξει σήμερα ότι δεν λαμβάνει μέτρα σε κάτι τόσο ακραίο, αν δεις, Γιώργο μου, τι γράφει τον Πρωθυπουργό της χώρας, θα ντραπείς.
εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κολλητός του Τσίπρα και του Παπά. Λοιπόν, αυτό πρέπει να έχει απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ και το πολιτικό μας σύστημα. Λοιπόν, δεν μπορεί να τα αφήνουμε, τη χειδεολογία να κυριαρχήσει την πολιτική ζωή του τόπου. Από κάνω έκκληση τον κύριο Τσίπρα να δράσει άμεσα. Από κάθε πλευρά. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ για τις ειδήσεις που μας δώσατε. Παραμένει η ομάδα όπως είναι για σταϊκούρα, να δούμε πώς θα πληρωνόμαστε. Έρχονται και τα βάουτσερ εσωτερικού τουρισμού. Το λέω εγώ αυτό. Κλείνοντας, ευχαριστώ κύριε Γεωργιάδη.